Το κατεξοχήν πολεμικό πλοίο των Βυζαντινών ήταν ο Δρόμων, ένα ελαφρύ και ευκίνητο πλοίο, το οποίο συχνά διέφερε ως προς τον τύπο και τις διαστάσεις του. Οι Δρόμονες ήταν εξοπλισμένοι με διαφόρων ειδών πολεμικές μηχανές και κατασκευές και τους περίφημους συφώνες, με τους οποίους εκτόξευαν το υγρό πυρ που έκαιγε τα εχθρικά πλοία. Στην άκρη της πλώρης υπήρχε προσαρμοσμένη κεφαλή θηρίου. Τα πλοία αυτά αναφέρονται ως συφωνοφόροι Δρόμονες ή κακαβοπυρφόροι. Βαρύ πολεμικό σκάφος διέθετε ειδικούς μηχανισμούς εκτόξευσης υγρού πυρός, 100 κουπιά, 50 ανά πλευρά, 3 ιστούς με τετράγωνα και τριγωνικά ιστεία, πλήρες κατάστρωμα και υπερυψωμένες κατασκευές στην πλώρη και την πρίμνη. Χρησιμοποιήθηκε στο Βυζαντινό ναυτικό σαν πλοίο μάχης. Κινούνταν κυρίως με τη δύναμη 50 κοπηλατών, αλλά και σαν εστιοφόρο. Είχε 2 σειρές κουπιών και οι κοπηλάτες προστατεύονταν κατά τις ναυμαχίες εκτός από ελαφρύ θώρακα και με κατάλληλα πρωτοποθετημένες ασπίδες. Κάποιοι Δρόμονες είχαν πλήρωμα 200 ατόμων με 50 κοπηλάτες και 150 πολεμιστές. Πάνω στο Δρόμονα, είτε στο κατάστρωμα είτε σε ειδικό πυργίσκο, ήταν προσαρμοσμένες κατάλληλα βλητικές μηχανές. Ένας εξελιγμένος τύπος Δρόμονα εμφανίζεται στο συγκεκριμένο ομοίωμα. Στο πρόστεγο υπήρχε σύστημα για να εκτοξεύεται το περίφημο υγρό πυρ, υγρό με βάση την άφθα, που αποδίδεται στο μηχανικό καλλίνικο. Από τον 7ο αιώνα παρουσιάζονται οι πυρφόροι Δρόμονες, εξοπλισμένοι με βλητικές μηχανές υγρού πυρός. Οι βαρύτεροι και μεγαλύτεροι Δρόμονες του 11ου και του 12ου αιώνα υπήρξαν οι πρόδρομοι της Δυτικής Γαλέρας,